Του Προέδρου του Συλλόγου Νεοδοσεών, του κυρίου Μπατσικούρα, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει, και θα σας διαβάσω αυτό που ήθελε να πει αυτός. Το δρόμενο της Νέδουσας είναι μια σημαντική εκδήλωση του χωριού μας και εμείς που καταγόμαστε και ζούμε εκεί δεν θα σταματήσουμε να το πράττουμε, διότι πιστεύουμε πως αν δεν γίνει μια χρονιά δεν θα είναι καλό για το χωριό μας. Όποιος θέλει να επισκεφτεί την Νέδουσα την καθαρά Δευτέρα πρέπει να γνωρίζει πως αυτή η γιορτή της φύσης γίνεται εδώ και χιλιάδες χρόνια, έχει πολλές ιδιαιτερότητες που πρέπει να σεβαστεί ο επισκέπτης. Αυτό που πρέπει όμως να γνωρίζει είναι ότι εκεί δεν πρέπει να έρθει ως τουρίστας αλλά ως συνεορταστής. Ο δρόμος είναι καλός, απλά οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί και όταν φτάνουν στο χωριό μας να παρκάρουν τα οχήματά τους λίγο πιο έξω στο πλάτωμα, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου. Ευχαριστούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και τον Δήμαρχο κύριο Νίκα, που κάθε χρόνο στηρίζουν οικονομικά την αγορά των προσφερόμενων Σαρακοστιανών. Χρόνια πολλά σε όλους και το χρόνο. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεοδοσεών. Θα μου επιτρέψετε να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Με την ευκαιρία να πω δύο πράγματα. Βρίσκομαι εδώ και είμαι στεναχωρημένος. Οφείλω να το καταθέσω. Μία τέτοια εκδήλωση όπως είναι το δρόμενο της Νέδουσας που απαντά σε προαιώνια ερωτήματα για την ύπαρξη της ζωής δεν μπορεί να θεωρείται αποκριάτικη εκδήλωση. Βεβαίως με όλο το σεβασμό και στους παρευρισκόμενους αλλά κυρίως ότι βρίσκομαι στο γραφείο του κυρίου Δημάρχου καταθέτω με όλη τη σοβαρότητα του ενεργού πολίτη αυτή την άποψη. Το συνέδριο που πρέπει να γίνει για την Νέδουσα και αν βοηθήσει ο Δήμος Καλαμάτας θα γίνει του χρόνου είναι το μόνο κάλεσμα που πρέπει να γίνεται και όχι αυτού του είδους. Θα ήθελα να συμπληρώσω ακόμα ότι με την ευκαιρία της γιορτής της γυναίκας που είναι σήμερα η γυναίκα η Ιζαμπό την οποία έχει το καρναβάλι της Καλαμάτας, το αστικό καρναβάλι της Καλαμάτας ως μοντέλο θα πρέπει να το ξανασκεφτούν, γιατί η Ζαμπό είναι η πιο ταλαιπωρημένη γυναίκα της Καλαμάτας. Σκεφτείτε ότι παντρεύτηκε από 11 χρονών ένα παιδάκι 9 χρονών, χώρισε 3 φορές, ταλαιπωρήθηκε σε όλη της τη ζωή φυλακισμένη και πέθανε 50 χρονών. Αυτή η γυναίκα, όπως και όλες τις γυναίκες που ταλαιπωριούνται και ξυλοφορτώνονται σήμερα και δεν τολμάνε να αντιδράσουν, θα έπρεπε να ήταν η Ζαμπό, όχι θέμα του καλαματιανού καρναβαλιού, αλλά ένα υπόδειγμα γυναίκας ταλαιπωρημένης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρεις άντρες έθαψε η Ζαμπό. Συγχωρέστε.